εμείς πάμε να συνεχίσουμε, Κώστα, τις συζητήσεις μας. Θα συνδεθούμε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, με τον κύριο Άκη Τσαλέντη, είμαστε έτοιμοι, τον σεισμολόγο, διδάκτορα γεωφυσικής, διευθυντή στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και με ιδιότητα υποψηφίου ευρωβουλευτή με το κόμμα Νίκη. Καλησπέρα σας. Καλή σας πέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Πώς προέκυψε αυτή η υποψηφιότητα με την Νίκη, γιατί θυμόμασταν ότι ήσασταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε προηγούμενες εκλογές. Ακούστε, δεν άλλαξα απόψεις μου. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Βέβαια, δεν θα κατηγορήσω το φορέα στο οποίο ήμουν. Απλώς έγιναν πράγματα τα οποία για μένα ήταν ενάντια από τις δικές μου αξίες. Για παράδειγμα, τις πρέσπες τις ξεχάσαμε. Την τεκνοθεσία, όπως είδατε, πέρασαν ειδικά νομοσχέδια. Η ακρίβεια προχωράει. Τα σχολεία μας διαλύσαμε τελείως τα θρησκευτικά μέσα και τις προσευχές. Το κράτος πραγματικά, δηλαδή, το έχουμε, θα έλεγα ότι δεν το κοιτάμε καθόλου καλά. Και η Νίκη ήταν ο μόνος φορέας τον οποίο πραγματικά είδα ότι με κάλυπτε πλήρως. Αυτός είναι ο λόγος που μπήκαμε αυτόν τον χώρο. Τίποτα άλλο. Ναι, σας καλύπτουν τώρα, επειδή πιάνουμε από ένα τελευταίο της επικαιρότητας. Και οι χειροδοκίες μέσα σε ναούς ή απειλές κατά βουλευτών που ψήφισαν το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ακούστε κάτι. Το περίμενα αυτό το ερώτημα που θα μου κάνετε. Λοιπόν, η Νίκη είναι ενάντια σε κάθε βιότητα. Δεν μιλάμε για χαστούκια, μιλάμε για πολιτικά χαστούκια. Πολιτικά χαστούκια σε αυτούς οι οποίοι μας είπαν ψέματα και το οποίο βέβαια θα τα φάνε στις 9 του Ιούνιου. Μακριά από εμάς κάθε ιδιοπραγία και κάθε τέτοια ενέργεια. Γι' αυτό και αυτή η συγκεκριμένη κυρία επέρασε πειθαρχικό και νομίζω απεπένθη. Ναι. Το κόμμα σας, η Νίκη, είναι ένα κόμμα το οποίο πώς θα το χαρακτηρίζετε? Ένα κόμμα θρήσκων ανθρώπων, ένα κόμμα το οποίο έχει δεσμούς με την Εκκλησία? Πώς προσδιορίζεστε, ας πούμε? Ακούστε κάτι, επειδή αυτή η καραμέλα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια πουλάει πάρα πολύ και πολλοί την έχουν ενασφαλιστεί τώρα τελευταία. Η Νίκη δεν είναι ένα θρησκευτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της Ελλάδος, εθνικό κόμμα. Είναι και οι άλλοι υπέρ της Ελλάδος είναι. Και τα άλλα κόμματα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κόμματα που δεν είναι υπέρ της Ελλάδος? Οι ενέργειες που έχουν γίνει, κάποιες ενέργειες δεν είναι υπέρ της Ελλάδος. Εντάξει, μην πάμε παραπέρα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες τέτοιες. Άλλωστε, ο δικός μου ρόλος είναι κυρίως ο ρόλος να αναπτύξω θέματα πολιτικής προστασίας. Ναι, εγώ θα πούμε και αυτά. Πολιτικά θέματα, τα οποία άλλωστε δεν είμαι και συνδικαλιστής. Εγώ μπαίνω σε αυτό το χώρο με σκοπό να ανέβω στο Ευρωκοινοβούλιο, αν με τιμήσει ο Θεός, με ατζέντα συγκεκριμένη για συγκεκριμένα θέματα. Και αν θέλετε, ωραία, για πείτε μας την ατζέντα αυτή, ποια είναι. Λοιπόν, πρώτο θέμα σημαντικό. Δεν δέχομαι εγώ αυτή τη στιγμή να παίρνει κοντήλια για θωράκιση, για τη σημική θωράκιση των σχολείων μας, για το οποίο έχω κάνει τεράστιο αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Από άκρος άκρος γυρνάω την Ελλάδα και να παίρνει κονδύλια το Βέλγιο και η Γαλλία και η Δανία που δεν έχουν σεισμούς και να μην παίρνει η Ελλάδα. Δεν δέχομαι, για παράδειγμα, εγώ αυτή τη στιγμή να περιμένουμε ένα σεισμό στην Κωνσταντινούπολη που θα γίνει κάποια στιγμή, ο οποίος αυτός ο σεισμός καθιστά πολύ επικίνδυνη και την Αγία Σοφιά, το παγκόσμιο μνημείο. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή να πει ότι εδώ πέρα έχουμε θέμα, κύριε, κάντε μια επιτροπή ειδικών να βγάλουμε κάποια κονδύλια να ενισχύσουμε στατικά αυτό το φορέα. Δεν είδα κανέναν εγώ ευρωβουλευτή Έλληνα να βγει και να θέσει το θέμα πάνω στο Ευρωκοινοβούλιο ότι στη γειτονιά της Ευρώπης, στο Ακουγιού, υπάρχει μια πυρηνική βόμβα. Το εργοστάσιο Ακουγιού, που είναι φτιαγμένο με ρώσικη τεχνολογία, όχι τόσο προχωρημένη, που είναι δίπλα σε ένα μεγάλο ρήγμα, το οποίο δεν έχει σωστή αντισημική θωράκιση. Δεν είδα κάτι τέτοιο να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μπορώ να θέσω πάνω και όχι μόνο βέβαια θέματα πολιτικής προστασίας. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλία. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα να μην υπήρχαν χάρτες. Πλημμυρική χάρτη στη Θεσσαλία. Για να περιμένουμε πότε θα βρέξει ο Θεός, να πλημμυρίσει κανείς, να μην πλημμυρίσει. Είδαμε στα Τέμπη τι έγινε. Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα τα οποία πραγματικά πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν. Αναφερθήκατε στο θέμα των σχολείων, σχολικών κτηρίων. Δηλαδή μας λέτε ότι τα σχολιά της χώρας, επειδή δεν παίρνουμε με κονδύλια, λέτε για την ενίσχυση της στατικότητάς τους, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει κίνδυνος αν γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός? Εγώ δεν μιλάω για τα σχολεία της Ακάλης και του Ψυχικού. Μιλάω για τα σχολεία που είναι στα απομονωμένα μέρη της Θράκης, ναι, του Εύρου, της Ηπείρου. Δεν λέω ότι όλα είναι ρήπια, αλλά πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία τα οποία πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα να πέσουν, ναι, και τα οποία θέλουν κάποια ενίσχυση. Δυστυχώς υπήρξε ένα πρόγραμμα το 91. Από τον Αλλιώτη, θυμάμαι καλά, για την ενίσχυση των δημοσίων κτηρίων και των σχολείων. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα καρκινοβάτησε για τόσα χρόνια και εδώ και ένα χρόνο είχαν ελεγχθεί μόνο το 20%. Τώρα, από ό,τι ελέγχθηκε, προχωράει το πρόγραμμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν προχωράει, κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί περνάνε γύρω-γύρω μηχανή και λένε αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό. Και παράλληλα όμως, ναι, αντίστοιχο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει για τους ναούς. Η Ελλάδα είναι γεμάτη παλιούς ναούς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι επικίνδυνοι. Είδατε τι γίνεται στους μεγάλους σεισμούς, είδατε τι έγινε στη Σάμο.
Δεν είδα κάποιο πρόγραμμα σχετικά με αυτό. Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο θα το θέσω. Το θέμα της επικινδυνότητας των κτηρίων και μάλιστα της Αθήνας. Η Αθήνα έχει πάρα πολύ παλιά κτίρια, τα οποία ευτυχώς φτιαχτήκαν πριν από, τον υπάρχον αστικό οργανισμό, φτιαχτήκαν από υπεύθυνους σοβαρούς εργολάβους, τίμιους εργολάβους. Όμως υπήρχε μια κατηγορία κτηρίων, τα οποία έγιναν μετά το σεισμό του 1999, όπου κάνανε τα κόκκινα πορτοκαλί και τα πορτοκαλί τα κάνανε πράσινα και μετά τα πουλήσανε. Δηλαδή τα βάψανε με αντισεισμική βολιά. Αυτά τα πράγματα είναι ευάλωτα και δίνουν πάρα πολύ. Όπως επίσης είδα ότι πέφτουν πολλά κονδύλια για την πράσινη ενέργεια και πράσινα άλογα, αλλά δεν κοιτάνε καθόλου να βγάλουν ένα κονδύλι για την ενίσχυση της στατικότητας των παλιών κτηρίων. Όταν αυτή τη στιγμή απ' έξω από το κτίριο βάζεις κάτι πάνελ θερμομονωτικά, δεν έχεις εικόνα τι γίνεται από μέσα, γίνει κάποιο σεισμό. Επομένως, μαζί λοιπόν με τα διπλά τζάμια, ας κάνουμε και κάτι άλλο. Ας κάνουμε να ενισχύσουμε λίγο τα κτίρια μας. Ένα ερώτημα που αφορά την Άγια Σοφιά που αναφερθήκατε. Τι είδους πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα στασιμότητας, γιατί αναφερθήκατε σε ένα ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, που έτσι κι είναι μια σεισμογενής πόλη. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι σχετικά σεισμός. Με το σεισμό τώρα της Κωνσταντινούπολης, επειδή έχουμε δεχτεί εδώ πέρα δεκάδες τηλέφωνα και μάλιστα τώρα με παίρνουν και τηλέφωνο πάρα πολλοί άνθρωποι κατά πόσο πρέπει να πάνε και να μην πάνε σε άγιες μέρες. Ο σεισμός θα γίνει και θα είναι και μεγάλος και είναι σε μια περιοχή η οποία είναι, θα έχουμε κατόβι νεκρών, διότι είναι παλιά κτίρια, κτίρια φτιαγμένα όχι με σωστούς κανονισμούς. Είδατε τι έγινε στον τελευταίο σεισμό στην Τουρκία, που ήταν η λεγόμενη συμμορία των 7 εργολάβων κολλητών του Ερντογάν. Φτιάχνανε κτίρια με άμμο μέσα και πέφτανε και θάβανε τους Σύριους. Υπάρχουν άσχημα εδάφη, στενοί δρόμοι και έχουμε και 20 εκατομμύρια κόσμο. Το θέμα όμως είναι ποιο, είναι ότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτός ο σεισμός. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε την πόλη στα κάγκελα για 5, 10, 15, 20 χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πριν από κάθε μεγάλο σεισμό, όταν λέω μεγάλο σεισμό, πάνω από 6 ρίχτερ, έχουμε πάντα κάποια σημάδια. Πριν από κάθε σεισμό, υπάρχουν κάποια πρόδρομα φαινόμενα. Είναι μόνο τα βάν, είναι τα ραδόνια, είναι παρανόμενα ηλεκτρικά πεδία, είναι στάδιο το νερό στη θάλασσα. Όλα αυτά τα πράγματα, άμα τα μαζέψουμε, θα μπορούμε κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, γιατί εμείς το έχουμε πετύχει αυτό στην Ελλάδα, να πούμε ότι τους επόμενους 2-3 μήνες, παιδιά, έχετε το νου σας, θέλει προσοχή εκεί πέρα. Τώρα σχετικά με την Αγία Σοφιά. Ένα σεισμό τη τάξη του 8, εκεί άμα γίνει, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι θα έχει τεράστιες επιπτώσεις σε μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα, όπως επίσης και στην Αγία Σοφιά. Δεν λέω ότι θα καταρρεύσει, το δεν είμαστε δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε να προκαλέσει όμως σίγουρα μεγάλες αστοχίες. Δεν σας ακούω, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω. Λέω, δεν έχουν ξαναγίνει στην Κωνσταντινούπολη ισχυροί σεισμοί? Κοιτάξτε κάτι. Τα τελευταία χρόνια όχι. Έχει υποστεί πολλές φορτίσεις το μνημείο αυτό. Τόσο μεγάλη όχι, και σεισμός τόσο κοντά που αναμένεται ότι θα γίνει. Όχι βέβαια. Όταν έχει δηλαδή στα 60 χιλιόμετρα, στα 30 χιλιόμετρα από την πόλη, όταν το εκτιμάτε αυτό. Εντάξει, τον 8 ρίχτερ, θα έχει πρόβλημα. Κύριε Τσελέντη, όταν εκτιμάτε ότι αναμένεται να γίνει σεισμός, το μήνυμα είναι ότι εγώ καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει τον επόμενο μήνα, δίνει, δημιουργείται ένα αίσθημα πανικού. Θέλετε να το διευκρινίσετε λίγο? Ναι, να το εξηγήσω. Ένα ρήγμα μεγάλο σπάει κομμάτι-κομμάτι. Το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας ξεκινάει ανατολικά από το Ενζυρικάν και φτάνει μέχρι δυτικά. Ένα κομμάτι του ρήγματος αυτού είναι το ρήγμα το οποίο περνάει νότια της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αυτό το ρήγμα δεν έχει σπάσει ακόμα. Αναμένεται κάποια στιγμή να σπάσει. Δεν ξέρουμε αν θα σπάσει σε ένα χρόνο, σε δύο ή σε 15 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί πέρα λοιπόν και γι' αυτό και να κάνουμε ειδικές μελέτες για τη συμπεριφορά του Παγκόσμιου Μνημείου της UNESCO, την Αγία Σοφιά. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να υπάρξει ειδική επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να φροντίσει με επιτροπή ειδικών να κοιτάξει. Να ενισχύσουν αυτό το μνημείο. Αυτό είπα. Ναι, λέμε, και είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα θέσουμε. Για το μνημείο, ναι, προφανώς. Και γιατί πολλά θέματα. Μπορεί να μιλάμε συνέχεια εδώ πέρα 10 ώρες. Ναι. Όχι, γιατί σε επίπεδο του Τουρκίας είναι μια χώρα η οποία δεν εμπλέκεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορεί ναι, να. Ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι πώς εμπλέκεται. Εμπλέκεται διότι θέλει να εισέλθει μέσα και εδώ πέρα μπορεί να μπει βέτο και να πούνε κύριοι, δεν μπαίνετε αν δεν κάνετε αυτό, αυτό και αυτό. Όπως και με το πυρηνικό εργοστάσιο που σας είπα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσελέντη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για εγώ την παρουσία στην εκπομπή μας. Καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα σας, να ευχηθούμε. Με την νίκη, με την νίκη πάντα. Και έτσι κι αλλιώς είναι ενιαία η λίστα ενώ των 42 υποψηφίων. Δεν υπάρχουν περιφέρειες. Ικανότατοι όλοι. Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.